Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά εδώ στον Σύλλογο Κόλλων Αδερφότης Μουσουλμάνων. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το ΑΣΟΡΕΜ για άλλη μια χρονιά. Να είστε καλά που ήρθατε. Όπως είδατε και εσείς, ότι κάθε χρόνο είναι ο μήνας ΑΣΟΡΕ που φτιάχνουμε και προσευχόμαστε, γιατί η ΑΣΟΡΕ φτιάχτηκε για να μας δείξει την αυθόνια, την αγάπη, να μοιραστούμε τα αγαθά τα καλά, γιατί οι ασουρές, πράγματι, αυτά που, τα υλικά που βάζουν μέσα είναι όλα καρπό της γης, που σημαίνουν μπερεκέτη, που σημαίνουν αυθόνια. Η μέρα ασουρέ είναι πολύ σημαντικό, γιατί την ημέρα εκείνη οτιδήποτε προσευχές κάνουμε, γίνονται πραγματικότητα, πραγματοποιούνται από τον Θεό. Ο Θεός δέχεται πιο πολύ και πιο έντονο όλες τις προσευχές εκείνη τη νύχτα. Εμείς μετά την εκδήλωση και τη μοιρασιά μας εδώ πέρα με τον Ασουρέ, το βράδυ έχουμε το διάβασμά μας, θα κάνουμε την προσευχή μας, θα κάνουμε την προσευχή για όλο το λαό της ΚΟ, για την ανθρωπότητα, και να έχουμε πάντα αυθόνια, να μοιραστούμε αυτό το αγωθό κάθε χρόνο, να είμαστε υγιείς, γιατί πράγματι τα έθιμα είναι πολύ σημαντικό σε κάθε τόπο, όπως και εμείς σαν κόοι μουσουλμάνοι, που οι προγονείς μας αφήσανε ένα τέτοιο πλούσιο εκδήλωση, το πραγματοποιούμε για να γίνει γιορτή και να μοιραστούμε με τον κοακό μας λαό, που λέγεται η κόη. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, πέρα από ότι μας είπε και η κυρία μία από τους συλλόγους, πώς φτιάχνετε το ΑΣΟΡΕΜ, τι παρέχει μέσα η συγκεκριμένη κατσαρόλα. Θα ήθελα να μου πείτε και εσείς, ναι, αν το διδάσκετε και σε μικρά παιδιά. Ναι, βέβαια. Ο ΑΣΟΡΕΣ, όπως είπα, είναι ένα αγαθό superfood, γιατί όλα τα υλικά είναι πράγματι πολύ υγιεινά και πολύ καλά για την υγεία μας. Η βάση του είναι το σιτάρι. Είναι ένα σιτάρι που είναι άσπρο σιτάρι, για να έχει το ζουμί και για να έχει να βγάλει την οσμή και την κρέμα του. Η βάση είναι σιτάρι και από εκεί και πέρα βάζουμε όλα τα καλά, όπως βύθι, όπως φασόλι, όπως σταφύλι, σίκο, καΐσια, ξηρή καρπή, σισάμι, όπως σας είπα, είναι ένα superfood. Και πιστεύω αυτό το αγαθό να το ξέρει κάθε οικογένεια, γιατί πράγματι είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο. Είναι ένα έθιμο που πρέπει να συνεχιστεί, ναι, και μέσα από τα παιδιά μας. Αυτό θα συνεχιστεί, όπως βλέπετε, κάθε χρόνο, και οι κατσαρόλες αυξάνονται. Δηλαδή φέτος είχαμε πει για 18 και στο τέλος ήταν περίπου 22 κατσαρόλες. Παρόλο που οι κατσαρόλες ήταν 22, αλλά λόγω τα μέτρα του COVID ο κόσμος ήταν λιγοστός εδώ, εσείς θα τα μοιράσετε σε διάφορα σπίτια προφανώς. Βέβαια. Όποιος έρχεται παίρνει, όπως είναι, ξέρω εγώ, κάθε οικογένεια, όπως είναι 5-6 άτομα, εμείς τα βάζουμε σε κεσαδάκια, σε συσκευασίες, και τα παίρνουν και τα μοιράζονται στο σπίτι. Ωραία, κλείνοντας εδώ, να ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε όπως παλιά, να φύγει αυτός ο ύπουλος εχθρός που μας κυριεύει εδώ και 2 χρόνια, και να έχουμε την υγεία μας, την επικοινωνία μας ξανά και τα χαμόγελά μας. Ευχή μας είναι να περάσει αυτή η πανδημία. Η πανδημία που λέγεται αρρώστια. Εμείς πράγματι είμαστε σε ένα νησί πάρα πολύ όμορφο, και πιστεύω όλες οι ομορφές και οι προσευχές εύχομαι να είναι κοντά μας, και του χρόνου να είναι πεντεκάθαροι όλοι, να μην έχουμε αυτή την πανδημία, για να έχουμε πάλι τη ζωή μας σε... Πίσω, τη ζωή μας πίσω, τα χαμογελά μας, τις αγκαλιές μας. Σε ρυθμό όπως ήταν η παλιά. Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να είναι κλεισμένος. Εμείς οι κόοι δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα νησί που όλα είναι
10 λεπτά, 5 λεπτά. Δεν είμαστε μεγάλο. Σε απόσταση. Έτσι και τα παιδιά μας ακόμα, όταν πάνε σε πόλη μεγάλο, αυτό που σκέφτονται είναι πότε θα γυρίσουν το νησί τους. Αυτά. Αυτό είναι αυτό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους σχόλους. Εύχομαι χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας. Και τις ευχές και προσευχές που θα κάνουμε σήμερα το βράδυ να πραγματοποιηθούν. Για όλους μας. Ναι. Και να είμαστε όλοι καλά εμείς, γιατί η υγεία φέρνει και την ομορφιά. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Πατμά μου, καλησπέρα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Σύλλογο Χώου Μουσουλμάνων Αδελφότης. Έχετε τη γιορτή του Ασουρέ. Θα ήθελα να μας πεις που είστε η μία από τις κυρίες που φτιάχνετε εδώ το πολύτιμο έθιμό σας. Να μας πείτε δύο λόγια τι ακριβώς παρέχει μέσα. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έχει σιτάρι, ρεβίθια, φασόλια. Τα βράζουμε αυτά, όπως ξέρουμε, το σιτάρι, το ρεβίθι, τα φασόλια από πριν μια μέρα. Θα ανακατεύουμε την άλλη μέρα, βάζουμε φρούτα μέσα, πορτοκάλι, μήλο, ξύρους καρπούς. Παρέχετε δει πολλά πράγματα, μέσα, αλλά το κάθε ένα έχει την δικιά του ώρα που μπαίνει. Βέβαια, όπως ο καθένας αρέσει, το φτιάχνει, σταφίδες βάζουμε. Τελευταία, όταν βράζουν όλα μαζί, βάζουμε τη ζάχαρη. Το στολίζουμε με καρύδια, αμύγδαλα, σισάμι, φουντούκι, όπως θέλει. Και σίγουρα και τα ρόδια, δηλαδή, παίζουν το ρόλο τους. Βεβαίως. Το σιτάρι και το ρόδι είναι ευτυχία, χαρά. Πόσες κυρίες αναλαμβάνετε να κάνετε αυτό το... Είμαστε πάρα πολλές. Όλες με ευχαρίστηση το αναλαμβάνουν. Αναλαμβάνουμε. Με ωραία θέληση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν και τα παιδιά συμμετέχουν, αν θέλουν να μάθουν το έθιμό σας. Βεβαίως πρέπει να μάθουν και τα παιδιά για να συνεχίσει το έθιμο αυτό. Ένα παιδί από ποια ηλικία ρωτάει και λέει «Μαμά, θέλω και εγώ να συμμετέχω, θέλω και εγώ να μάθω». Τώρα τα παιδιά είναι στο σχολείο, σπουδάζουν. Μετά τα 18, 20 ή μόλις παντρευτούν και κάνουν οικογένεια, θέλουν και εκείνα να μάθουν. Θέλουν, ναι, πρέπει να μάθουν. Είναι μια παράδοση που πρέπει να συνεχιστεί. Βεβαίως, μέσα από εσάς. Βεβαίως. Εγώ θα ευχηθώ και του χρόνου κλείνοντας εδώ και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε και τον κορονοϊό για άλλη μια χρονιά εδώ. Λιγοστός ο κόσμος από ό,τι βλέπω, λόγω μέτρα. Θα ευχηθώ και του χρόνου με υγεία να είμαστε πάλι εδώ γεροί δυνατοί. Να είστε καλά, ευχαριστώ επίσης.